Αγαπητοί μου χριστιανοί, το 666 και το χάραγμα του Αντιχρίστου ήλθεν. Τράπεζες, τέλος οι κάρτες, πώς θα κάνουμε τις συναλλαγές μας. Αλλάζουν τα πάντα στο τραπεζικό σύστημα. Η είδηση την ψαρέψαμε στο News Bomb 4 Οκτωβρίου 2024 νέου ημερολογίου. Αυτές είναι οι κάρτες των τραπεζών Visa Mastercard που υπάρχουν σήμερα. Η τεχνολογία και η πρόοδος της φέρνουν αλλαγές ακόμα στις καθημερινές μας συνήθειες και συναλλαγές, ανάμεσα σε αυτές και η χρήση των πλαστικών καρτών. Σύντομα, οι πιστωτικέ κάρτες θα αποτελέσουν παρελθόν και οι συναλλαγές με βιομετρικά στοιχεία θα έχουν έρθει στην καθημερινότητά μας έως το 2030, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ευκολία στις συναλλαγές. Είδε, αγαπητέ μου και αγαπητοί, με πρόσχημα την ασφάλεια και δόλωμα την ευκολία, σε οδηγούν στο χάραγμα του αντιχρίστου. Αξίζει να σημειωθεί πως κολοσσοί, όπω η Amazon και η Apple έχουν εισάγει βιομετρικά και το Face ID. Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, πέρα από το πρόσωπο θα χρησιμοποιείται ακόμα και όλη η παλάμη. Δηλαδή, πρόσωπο το μέτωπο και παλάμη το χέρι όλη η παλάμη για την επαλήθευση των συναλλαγών, κάτι το οποίο προφανώς θα προσφέρει μεγαλύτερο περιβάλλον ασφάλεια στους χρήστες. Βλέπετε πάλι με πρόσχημα την ασφάλεια, ε, οδηγούν τον κόσμο στο χάραγμα. Να σημειωθεί πως οι φυσικές κάρτες δεν θα καταργηθούν άμεσα, ωστόσο ο στόχος είναι μέσα στην επόμενη εξαετία να έχουν αντικατασταθεί πλήρως, δηλαδή μέχρι το 2030. Παράλληλα αυτό προϋποθέτει πως οι χρήστες θα έχουν και τον κατάλληλο εξοπλισμό που θα υποστηρίζει τέτοιες λειτουργίες όπως τερματικά POS σε καταστήματα ή smartphones ή και tablets με αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος ή προσώπου. Οι τομεί που πιθανότατα θα υιοθετήσουν πρώτη αυτήν την τεχνολογία περιλαμβάνουν το λιανικό εμπόριο, τον τραπεζικό τομέα και τις βιομηχανίες υγείας και φιλοξενίας. Δηλαδή ουδής θα δύναται αγοράσε ή πουλήσε ημίω έχουν το χάραγμα επί του μετόπου ή επί της χειρός της δεξιάς, καθότι λιανικό εμπόριο είναι το εμπόριο τροφίμων και ρούχων και οικιακών ειδών και τραπεζικό τομέα είναι η μισθοδοσία, οι πληρωμές, βιομηχανία υγείας είναι η υγεία, τα νοσοκομεία, κέντρα υγείας, οι γιατροί και ρουχων και υγειακων ειδων και τραπεζικο τομεα ειναι η είναι τα ξενοδοχεία, ε, ενίκια σπιτιού, στέγη και οτιδήποτε. Οπότε όλοι οι τομεί τη ζωή του ανθρώπου θα προβλέπουν οι παγκοσμιοποιητέ να στηρίζεται στο χάραγμα που χωρίς αυτό δεν θα μπορείς να επιβιώσεις μέσα στο σύστημα του αντιχρίστου. Γι' αυτό αγαπητοί μου χριστιανοί, ετοιμαστείτε διαμαρτυρικών αγώνα, δια φυγήν εις την έρημον και δια επιβίωσιν εις ακραίας συνθήκας αποκλεισμού και δίωξη σιωπηρή. Διότι οι διώξει θα γίνονται με τρόπο σιωπηρό. Καθότι θα πηγαίνει να πάρει τρόφιμα και δεν θα είναι εφικτό να αγοράσει τρόφιμα. Θα πηγαίνει να αγοράσει ρούχα και υποδήματα. Δεν θα είναι εφικτό να αγοράσει ενδύματα και υποδήματα. Θα πηγαίνει να βρει σπίτι να μείνει. Δεν θα είναι εφικτό να μισθώσει σπίτι να μείνει. Θα πηγαίνει να πληρώσει στην τράπεζα λογαριασμού ή οτιδήποτε υποχρέωση να λάβει χρήματα από εργασία, δεν θα μπορεί να πληρώσει τίποτα ή να λάβει χρήματα από εργασία. Οπότε ο ε, άμεσο διωγμό, ο αφανή, ο σιωπηρό θα εξαπλωθεί ει όσου αντισταθούν στην θρησκεία, την τεχνοθρησκεία τη νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων που σε οδηγεί στο χάραγμα του Αντιχρίστου 666, τον οποίο θα κληθείς να προσκυνήσεις κατά αυτόν τον τρόπο, ε, σκύβοντας το μέτωπό σου και βάζοντας το χέρι σου εν είδη ε, σταυρού του Αντιχρίστου δηλαδή όπως κάνει ο χριστιανός και οι χριστιανοί τον τίμιον σταυρό επί του μετώπου με την δεξιά χείρα έτσι και ο Αντίχριστος θα βάζει τον κόσμο στα ε, προσκυνητάρια του, στα συστήματά του να σκύβουν το μέτωπό τους και να αγγίζουν με το χέρι τους ως πράξη λατρείας στον Αντίχριστο μέσω της αναγνώρισης της παλάμης και του μετόπου και αυτή θα είναι η λατρεία του Αντιχρίστου και η άρνηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αποβάπτισης.